Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για την αζωοσπερμία. Κοντά μας η κυρία Σταματία Βλάχου, Διευθύντρια Κλινικής Αναγεννητικής και Προηγμένης Ουρολογίας στο Metropolitan Hospital. Γιατρέ, τι σημαίνει όταν σε ένα σπερμοδιάγραμμα δεν υπάρχουν σπερματοζωάρια? Σημαίνει ότι τα σπερματοζωάρια είτε δεν παράγονται στο σημείο παραγωγής τους, δηλαδή στους όρχες, ή δεν μπορούν να βρουν κατάλληλο δρόμο ώστε να εξέλθουν από το σώμα. Το σπερμοδιάγραμμα από μόνο του δεν είναι σε θέση να κάνει αυτόν τον διαχωρισμό, γι' αυτό είναι καλό να προχωρήσουμε σε 2 ή 3 διαστάσεων απεικόνηση των γεννητικών οργάνων του άνδρα, επίσης σε εργαστηριακή διερεύνηση της σωστής τους λειτουργίας και φυσικά ακρογωνιαίος λίθος παραμένει η βιοψία του όρχη που πλέον γίνεται με τη μέθοδο MicroTese. Άνδρες με αζωοσπερμία μπορούν να κάνουν παιδιά? Η εξέλιξη των μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και κυρίως η εισαγωγή της μικρογονιμοποίησης σε συνδυασμό με τη βιοψία MicroTese επιτρέπει σε πολλούς άνδρες με αζωοσπερμία να αποκτήσουν βιολογικούς απογόνους. Αυτό γίνεται γιατί έχουμε τη δυνατότητα υπό τη βοήθεια του μικροσκοπίου ηλεκτρονικού αλλά και χειρουργικού να λάβουμε υλικό από τον όρχη τέτοιο που μπορεί να αξιοποιηθεί από τον εμβριολόγο που ήδη παρίσταται μέσα στη χειρουργική αίθουσα ώστε να εξάγει σπερματοζωάρια και να χρησιμοποιηθούν σε μελλοντική μικρογονιμοποίηση. Στην κλινική μας έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις, ένα μεγάλο αριθμό ζευγαριών που αντιμετώπισαν θέματα αζωοσπερμίας του άνδρα και απέκτησαν τελικά βιολογικό απόγονο, χρησιμοποιώντας φυσικά τη μέθοδο της MicroTese. Επίσης, διαθέτουμε τον μικρότερο χρόνο κρυοσυντήρησης υλικού μετά από MicroTese βιοψία που είναι περίπου τα 20 λεπτά. Ο ασθενής μετά από τη διαδικασία αυτή θα παραμείνει στο νοσοκομείο για λίγες ώρες και μπορεί να επανέλθει στο σπίτι του και στις δραστηριότητές του.